Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Σήμερα είμαι στο κρεβατάκι μου. Το κρεβάτι μας δηλαδή. Η κάμερα είναι λίγο γιορτή. Μην δίνετε καμία σημασία. Σήμερα έκανα ψώνια. Τα έχω εδώ. Είναι τρεις ολόκληρες σακούλες. Μας κόψανε, θα σας πω τι αργότερα μας κόψανε όταν ακούσετε το ποσό. Ετοιμαζόμαστε για Ελλάδα σιγά σιγά. Είπα, επειδή είχα κάποια κουπόνια, να κάνω ψώνια από ένα μαγαζί με καλλιντικά, με είδη σπιτιού, με χιλιαδιό. Να πούμε τιμές, να συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό οι τιμές έχουν πάει στα ύψη. Το ακούμε από παντού. Αυτό ισχύει και εδώ στη Γερμανία. Βέβαια πιο πολύ, πιο κοντά ας πούμε στους μισθούς και όχι τόσο όπως είναι στην Ελλάδα. Η μεγάλη διαφορά μισθός και τιμές, σούπερ μάρκετ, βενζίνη κτλ. Είχα κάποια κουπόνια, είχα κάποιες εκπτώσεις, πάρα πολύ θετικό αυτό και γι' αυτό και ψώνισα από το Rossmann. Εσείς που είστε εδώ Γερμανία θα το γνωρίζετε ήδη. Δεν ξέρω αν έχεις άλλες χώρες, αλλά εγώ ψωνίζω αρκετά συχνά από εκεί γιατί έχω και 10% και πολλές άλλες προσφορές. Αν έχετε όρεξη για χολάκι, που μάλλον θα έχετε, έτσι καλοκαιρινό που σας το ετοιμάζω κάθε χρόνο, λίγο πριν φύγουμε και θα κάνουμε κι άλλα. Για ελάτε στην παρέα μας, για σχολιάστε από κάτω τις τιμούλες και γενικά τα προϊόντα και τι παίρνετε εσείς μαζί στις διακοπές. Πάμε να κάνουμε μία εγγραφούλα, πάμε να κάνουμε και ένα subscribe, το ίδιο είναι δηλαδή, και ένα like και ένα share, ό,τι μπορείτε κάντε ρε παιδί μου, να δείτε ποιους άλλους φίλους έχετε να κοινοποιήσετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε και πάμε να με βρείτε και στο Instagram, εκεί γίνεται ο Χαμούλης ο μεγάλος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα αράδιασα μόλις τώρα όλα τα προϊόντα, εσείς δεν τα βλέπετε, αλλά εγώ τα έχω αραδιάσει. Να σας πω ότι αν είναι στραβή η κάμερα, συγγνώμη, και αν βλέπετε θολά, πάλι συγγνώμη, την έχω τοποθετήσει στο κομωδίνο μου. Έχω κλειστεί μέσα στο δωμάτιο, γιατί τα παιδιά, το ένα διαβάζει μέσα, η Αριάδνη μας, και το άλλο βλέπει τηλεόραση και είπα να απομονωθώ λιγάκι, με μόνη μου με τα παιδιά και κάνω ό,τι μπορώ. Μαγείρεψα, έβαλα δηλαδή μακαρόνια και έβρασα σήμερα, αύριο θα κάνω γεμιστά, κι ας είναι Κυριακή, και... τι άλλο ήθελα να πω, ναι, έβγαλε και μια σάλτσα από την κατάψυξη που την είχα έτοιμη από άλλη φορά, να τη βάλω και αυτή μαζί, να τη φάνε τα παιδάκια μου. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω ότι πήγα και ψώνισα κάποια πράγματα, γιατί όπως καταλάβατε ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, είναι ακόμα νωρίς γιατί θα φύγουμε τέλος του μήνα, μόλις τελειώσουν τα σχολεία, αλλά... επειδή είχα εκπτωτικά κουπόνια, όπως σας είπα και πριν, και επειδή εγώ χρειάζομαι βαφές και για να βάψω σε καμιά δεκαριά μέρες τα μαλλιά μου και πριν φύγω και μέσα στη διάρκεια των διακοπών στην Ελλάδα, γιατί εκεί τα παίρνουμε πολύ πιο ακριβά, είπα να τα πάρω από εδώ, βγάζω τις συσκευασίες και τα παίρνω κοντά. Εννοείται περιμένω τα σχόλιά σας, τις συγκρίσεις τιμών, τα, γενικά να μου πείτε από κάτω ό,τι σκέφτεστε γενικά με όλη αυτή την κατάσταση της ακρίβειας που μας έχει λίγο τρελάνει τον τελευταίο καιρό και τα προβλήματα δεν σταματάνε και ακούω και στα ρεπορτάζ στην Ελλάδα που ο κόσμος προτιμάει να μην πάει για δουλειά. Έχω ακούσει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη προσωπικού σε πολλούς τομείς και μάλιστα σε τομείς τουριστικούς που δεν το περιμένεις, γιατί προτιμάνε να κάτσουν στο επίδομά τους παρά να πάρουν το χαμηλό μισθό. Γι' αυτό σας λέω και την άλλη φορά σας είπα σε βιντεάκι ότι σκέφτομαι να πάω στο φούρνο, να μην πάω. Και τώρα που είναι τη Δευτέρα, μια μέρα πριν που βλέπετε εσείς το βίντεο, δεν ξέρω τι θα έχω συζητήσει, θα σας πω σε επόμενο βίντεο. Θέλω να μιλήσω με την υπεύθυνη και να της πω. Θέλεις να σε βοηθήσω για αυτό το διάστημα? Να πάω να βγάλω και κανένα χρήμα και να κάνω και το κέφι μου, γιατί μ' αρέσει να είμαι με κόσμο, μ' αρέσει. Δεν θέλω να κάτσω στο σπίτι και να ψάχνω τα χαρτιά μου και να στέλνω βιογραφικά μόνο. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Θα μου πεις, δεν κουλάρεις ποτέ. Ναι, αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας με το δικό του το χαρακτήρα, ρε παιδιά. Εντάξει. Αλλά κανονικά για μένα
η ζωή έτσι είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να ακολουθούμε τους ρυθμούς. Και είπα να πάρω αρκετά πράγματα. Βέβαια, μας ξέφυγε το ποσό. Θα σας πω στο τέλος πόσο κάνανε όλα. Μόνο να καταλάβετε ότι με τις προσφορές, με τις εκπτώσεις, η έκπτωση, ας πούμε, σύνολο, έκπτωση σε όλο το τέτοιο, η έκπτωση ήταν 23.11. Έκπτωση είναι αυτό, παιδιά. Σκεφτείτε, είχα 10% και είχα κουπόνι για ξηραφάκια 3 ευρώ, μείον 3 ευρώ, 2 ευρώ για κάτι σαμπουάν, 2 ευρώ για κάτι άλλα σαμπουάν, αφρόλουτρα και, και κάτι άλλο ακόμα από εκπτώσεις. 25 ευρώ, 23 ευρώ έκπτωση. Τρελαίνες εντελώς. Βέβαια είναι και το σύνολο που κάνεις. Λοιπόν, εγώ όταν πηγαίνω στα μαγαζιά, δεν, εσείς που με ξέρετε, δεν έχω αίσθηση καθόλου το τι και πώς. Χρειάζομαι μπούσουλα. Πήρα το χαρτάκι μου, είχα τη λίστα μου και πήγα με αυτά που έπρεπε να πάρω. Και νομίζω ότι κάνα δυο ακόμα δεν τα πήρα, μόνο ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω κι άλλα ψώνια να κάνω και πρέπει να είμαι και φιδωλή, να κρατήσω και εδώ κάποια προϊόντα και να πάρω και για την Ελλάδα, γιατί είναι ένας μήνας, οπότε θα έχουμε κι άλλα. Και στην Ελλάδα σίγουρα θα χρειάζομαι τα φρολουτρά μου, τα σαμπουάν μου, ό,τι χρησιμοποιούμε τα παιδιά. Αυτά βασικά, τις βαφές, τέτοια προϊόντα πιο πολύ. Τα ξηραφάκια μας, διάφορα ρε παιδί μου, τέτοια προϊόντα που κακά τα ψέματα παιδιά, στην Ελλάδα είναι πανάκριβα. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω προϊόντα για να φάμε, να μαγειρέψω, να έχουμε στο ψυγείο μας φρούτα, λαχανικά. Δεν θα πάω να ψωνίσω τέτοια καλλιτικά, γιατί εντάξει, έχουμε διαφορές τεράστιες. Και αφού μπορώ να το κάνω, γιατί και όχι. Δεν ξέρω αν θα κάνω βίντεο βαλίτσας, πάντως σίγουρα θα κάνουμε πάρα πολλά βιντεάκια μέχρι να φύγουμε για Ελλάδα, προετοιμασίας, χολάκια ανάμεσα, μπορεί να κάνουμε και κάποια φαγητά εντωμεταξύ μέσα σε όλο αυτό. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω και να συγκρίνουμε και τις τιμές όπως είπαμε, ναι. Εδώ έχω μία πεντάδα, νόμιζα ότι είναι τριάδα, αλλά είναι πεντάδα. Πεντάδα Pampers, παιδιά, φαίνεται καλά, εδώ είναι καλύτερα. Τα οποία κάνανε γύρω στα 5 ευρώ, 5 και 20, 5 και κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μπορεί να έχει στην Ελλάδα, αλλά αυτά τα sensitive, εμάς μας είναι τα πιο καλά. Μυρίζουν και ωραία και είναι και πιο χοντρό το πανάκι. Βέβαια αυτά δεν κάνει παιδιά να τα πετάμε στη λεκάνη, να μην κάνουμε αυτό το λάθος, για όλους μας το λέω, όχι. Γιατί πάνε στις θαλασσίτσες, πάνε στις αποχετεύσεις και τα λοιπά. Θα τα παίρνουμε πάντα, εγώ πιστεύω πάντα τα μωρομάντιλα. Τώρα που ο μικρός κάνει τα κακάκια του, τον καθαρίζουμε με αυτά και η Αριάδνη το ίδιο, καθαρίζεται με αυτά, μόνη της η Αριάδνη, το μικρό ακόμα τον καθαρίζουμε εμείς, είναι 4, για όσους δεν το ξέρετε. Και βολεύουν για την ευαίσθητη περιοχή και των παιδιών, όποτε και να πας. Και να έχεις και μερομάντιλα και πιο μεγάλα να είναι τα παιδιά σου. Κάτι γίνει στο ταξίδι, πάρα πολύ σημαντικό. Μωρομάντιλα, εγώ έχω γάντια πάντα μαζί μου, ένα νεράκι από πίσω για να το πιείς, αλλά για να χρησιμοποιήσεις αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε. Και θα πούμε και στην πορεία και τι άλλο. Μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο ξεχωριστό το τι να πάρεις μαζί σου για ώρα ανάγκης στο ταξίδι, φαρμακεία κτλ. Έχω κάνει πολλές φορές τέτοια βιντεάκια και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανακάνουμε. Και τώρα είδα ότι η συσκευασία από τη βαφή που χρησιμοποιώ, αυτή είναι η βαφή παιδιά και υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι το νούμερο 10 εδώ, δεν ξέρω με τι αριθμούς είναι στην Ελλάδα. Είναι το ανοιχτό, το έξτρα ανοιχτό ξανθό. Το νούμερο 10. Και έχει μέσα τώρα, γιατί άλλαξε συσκευασία, εγώ πήρα 5 κουτιά παιδιά. Αυτό είναι το παλιό και αυτό είναι το καινούριο. Και έχουν μικρύνει, μάλλον δεν έχουν μικρύνει τις συσκευασίες, έχουν βάλει λιγότερα πλαστικά μέσα. Έχουν βάλει ένα προϊόν που ήταν σε σωληνάρι και αυτό, μέσα εδώ, κατευθείαν.
και έχουν μειώσει με αυτόν τον τρόπο και τη συσκευασία, το μέγεθος της συσκευασίας, αλλά και φαντάζομαι τα πλαστικά που πετάμε μετά από αυτό. Δεν μπορείς να τα καθαρίσεις αυτά τα πλαστικά, είναι από χημικά. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυξήθηκε όμως η τιμή. Πήγε στα 6 και κάτι. Ήτανε στα 5 και 30. Τώρα αυξήθηκε η τιμή. Έχει πάει 6,5 και στην Ελλάδα νομίζω ότι παιδιά κάπου στα 7 και κάτι κοντά είναι. Δεν είναι και τεράστιες οι διαφορές. Απλά λόγω ασφάλειας εγώ τα παίρνω για να τα έχω και να μην τα ψάχνω. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Ο καθένας όπως συνηθίσει είναι, έτσι δεν είναι. Όπως συνηθίσει και με όποια προϊόντα. Σου λέει ο άλλος, καλά, εσύ έπαιρνες στην αρχή για αρκετά χρόνια. Έπαιρνα τις βαφές από την Ελλάδα, τις παρήγγυλνα και μου τις στέλνανε εδώ. Οπότε, ή αν ερχόταν κανένας, ποτέ, ή κάποια στιγμή μας τα στέλνανε, παιδί μου, κάποιο πακέτο κτλ. Οπότε πήρα 5 συσκευασίες τέτοιες και μου λείπει ακόμα μία για να πάρω. Δεν είχε άλλες, παιδιά. Αυτές. Βρήκα αυτές πήρα. Υπολόγισε να δεις, 5-6, 30 ευρώ. Πάνε αυτά. Ήθελα να πάρω Lenor. Αυτό παίρνω πάντα. Αυτό το Lenor είναι και το πιο... Μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει ορχιδέα. Και επειδή το πλυντήριό μου αυτό το τελευταίο καιρό μυρίζει πάρα πολύ και το έχω κάνει, το έχω ξεπλύνει, δεν ξέρεις πώς το έχω καθαρίσει. Θα μπω YouTube στη Mama Stoker που είχε καθαρίσει το πλυντήριό της κάποια στιγμή και θέλω να το δω, να δω τι κόλπο μπορώ να κάνω άλλο, γιατί μου μυρίζουν και τα ρούχα, παιδιά. Όσες φορές και να το κάνω ξέπλυμα και πλύσιμο και τα λοιπά μόνο του, δεν ξεβρωμίζει εύκολα. Κάτι με σωλήνες και τέτοια θα έχει γίνει τώρα. Κάτι θα... Και πήρα το μεγάλο, γιατί το μικρό δεν το είχε και είχε 3 ευρώ αυτό. Δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είχα σκοπό να το πάρω τόσο, παιδιά. Είχα σκοπό να πάρω το μικρότερο. Δεν πειράζει. Πάντως στην Ελλάδα παίζει το μικρό να το έχει και 3 ευρώ, παιδιά. Είναι αυτές οι διαφορές που έχουμε. Και καμιά φορά έπαιρνα τέτοια προϊόντα και στους δικούς μας στην Ελλάδα. Τώρα δεν πήρα πολλά πράγματα. Ό,τι μου ήρθε, πήρα. Πήρα στους γονείς μου από μία μπλούζα, μάζεψα και κάποια καλλιντικά. Και από το PR που έκανα τις προάλλες πακέτο που είχα για τα μάτια, κάποιες μάσκες, κραγιόν ρουζ, τον Ατάλο, έβαλα ένα βαλιτσάκι με διάφορα. Θα δω και τι άλλο από αυτά που έχω πάρει εδώ και στα πεθερικά και θα δούμε τώρα. Φαντάζομαι η παρουσία μας μετράει περισσότερο από τα πράγματα και δεν πάμε βολτούλα, είμαστε... Στο σπίτι μας, για να πηγαίνουμε συνέχεια δωράκια, εντάξει για τα παιδιά, πήρα σε όλα τα νύψια. Έχουμε 4 νυψάκια, έχει ο Μάκης έναν αδερφό που έχει ένα μωράκι. Γενικά, εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πάντα, με καλή καρδιά. Τώρα, το ότι παίρνεις feedback είναι άλλο θέμα, παιδιά. Να μην το συζητήσουμε. Τα έβγαλα όλα τώρα εδώ στη σειρά, γι' αυτό σας μιλάω τόση ώρα έτσι, και να σας πω, ό,τι πήρα. Αυτά τα δύο τα Nivea είναι αφρόλουτρα. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω εγώ, όχι, 3 πήρα. Είχε προσφορά ότι αν πάρεις 2 από αυτή την σειρά, που λέγεται Miracle Garden, αν πάρεις 3, το ένα το παίρνεις δωρεάν. Οπότε γιατί όχι, είπα. Και κάτι θα κάνουμε, κάπου θα τα δωρήσουμε αυτά μάλλον. Θα δούμε. Γιατί πήρα και άλλα, πήρα έξτρα πράγματα. Και μυρίζει το ένα λουλουδάκια, Weichen und Pfingstrosenduft. Τώρα αυτά τι είναι, παιδιά, δεν τα ξέρω και όλα. Είπαμε, πήγα γερμανικά, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, μυρίζουν λουλουδάκια. Πραγματικά σαν κήπος. Εδώ έχει κεράσια και ρόδια. Το κεράσι μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ μυρίζει κάτι με πράσινα βότανα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σειρά. Κανονικά είχαν νομίζω γύρω στο 1,80 με 2 ευρώ το ένα. Και τώρα με την έκπτωση καταλάβατε, το ένα το πήραμε δωρεάν. Κάπου εκεί περίπου. 2, 2 και 20
εκεί, φαντάζομαι. Αν θυμάμαι και καλά, γιατί πήγα και με τα παιδιά. Και όταν πας με τα παιδιά για ψώνια, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Συνεχίζω με τις Nivea προϊόντα, γιατί η Nivea είχε προσφορές και πήρα αντρικά. Ο Μάκης δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιεί αντρικά, έτσι κι αλλιώς βάζει μετά τα aftershave του, τα αυτά του, μυρίζει έτσι και στο κοσμητικό του, μυρίζει έτσι κι αλλιώς ωραία. Και θα δω τι θα κάνω με αυτά, που θα τα δωρήσω και αυτά. Είχε και σε αυτό έκπτωση το ένα, το έπαιρνες μάλλον το πιο οικονομικό, το έπαιρνες δωρεάν. Και έχει το ένα, λέει sport, 24 ώρες. Και μυρίζει φανταστικά, παιδιά, μυρίζει αντρίλα που λέμε. Το άλλο λέει, παιδιά, το ίδιο πήρα. Το ίδιο πήρα και το άλλο είναι energy, λέει, fresh effect. Αυτό είναι πιο light, το fresh effect. Θα βάζω στην άκρη και θα αποφασίσω αργότερα τι θα κάνω με αυτά. Πήρα και φα. Τα φα είναι τα αγαπημένα μου και είναι τα πιο οικονομικά εδώ. 1,20 το ένα. Θα μου πεις είναι τα μικρά, είναι 250 ml. Εμάς αυτές οι συσκευασίες μας βολεύουν στο ταξίδι μας. Γιατί θα πάμε επάνω στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας προς Ελλάδα και θέλουμε να έχουμε μικρές συσκευασίες, όπως και για τα παιδιά μας. Παίρνουμε λοιπόν ένα αφρόλουτρο, γιατί μαλλί δεν θα κάνω εκείνη την βραδιά, και το βάζουμε μέσα. Πας διακοπές. Θα πάμε διακοπές, ξέρω εγώ, στο νησί. Θα πάρουμε τέτοια μικρούλια που είναι βολικά. Το μεγάλο, okay, είναι οικονομική συσκευασία, αλλά είναι μεγάλο και δεν βολεύει στις βαλίτσες και σε αυτά. Και πήραμε αυτά τα τρία. Το ένα λέει, όχι, έκανα λάθος. Το ένα είναι για τα παιδιά. Αυτό είναι της Αριάδνης. Αν έχω άλλο, δεν ξέρω. Φα, όχι. Ναι. Το καλύτερο σας άφησα, παιδιά. Το φα, Σαντορίνι. Κοιτάξτε, τι ωραίο είναι. Δεν νομίζω να το έχετε στην Ελλάδα αυτό. Αν το έχετε, μπράβο σας. Mediterranean Jewels. Τα διαμάντια της Μεσογείου. Τα κοσμήματα, ξέρω εγώ πώς να τα πω. Σαντορίνι, λέει πάνω, sour gel. Και μυρίζει, έχει και γλάρους επάνω. Μυρίζει, παιδιά, μία φρεσκάδα και κάτι γλυκό μέσα, δεν ξέρω. Α, ναι, είναι από Βερίκοκο. Υπέροχο, είναι υπέροχο. Αν είστε εδώ, Γερμανία, πάρτε να το ψάξετε να το βρείτε. Υπέροχο. Και μ' αρέσει που διαφημίζουν και την Ελλάδα, γιατί όχι, και το έχουν και σε μπλε. Πάμε εδώ, που λέει Oriental Moments, το οποίο μυρίζει και αυτό κάτι με μανόλια, κάτι έχει μέσα, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά τα γλυκά. Να τα βάζεις πάνω σου και να μυρίζεις, να θέλει όλο σε φάει. Τι έχει μέσα, δεν μπορώ να κοιτάξω τώρα το καθένα τι έχει μέσα, παιδιά, ψάξτε τα. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι πολύ ωραίο. Divine Moments και είναι με Chameleon, λέει. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό είναι πιο έντονο. Αυτό εδώ είναι σαν body lotion. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Είναι σαν, πώς είναι η κολόνια μου, η La Vie Belle. Κάπως έτσι μυρίζει. Σκεφτείτε, αλλά σε body lotion. Τα βάζω και αυτά στην άκρη, παιδάκια μου. Και προχωράμε. Θα σας συνεχίσω με σώμα. Και αυτά εδώ τα πήρα. Είναι της εταιρείας του Rossmann. Δεν το έχετε στην Ελλάδα, είναι, τα βγάζει η εταιρεία, όπως έχουμε Βασιλόπουλο και έχει προϊόντα Βασιλόπουλος, έτσι έχουν και αυτοί προϊόντα του καταστήματός τους. Και λέει Candy Sky και Summer Vibes, το ένα έχει καρπούζι και το άλλο έχει αυτά τα berries, τα βατόμουρα. Υπέροχο! Πεθερούλα θα τα πάρει αυτά, είναι το μόνο σίγουρο. Φανταστικά. Οικονομικά. Και πάρα πολύ μυρωδάτα, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με φα των παιδιών. Αυτά είναι, παιδιά, και για σώμα είναι ντους, τζέλ και σαμπού. Και τα δύο μαζί, δύο σε ένα. Και μυρίζουν φανταστικά για τα μικρούλια. Είναι υπέροχα.
Και άλλη εταιρεία έχω δοκιμάσει, αλλά έχουμε μείνει σε αυτά. Λογικά θα μας φτάσουν για καμιά 25 μέρες που θα πάμε. Ίσως πάρουμε και άλλη μία συσκευασία στο καθένα να έχουμε μαζί μας. Αυτά είναι για τα παιδάκια μας και τα πήρα γύρω στα 1,30 το ένα. Αυτά. Συνεχίζω με... Τι θέλετε να συνεχίσω? Συνεχίζω με αφρό. Χρησιμοποιώ και εγώ αφρό στα πόδια μου. Τώρα το καλοκαίρι ειδικά που τα κάνω πιο συχνά γιατί βγαίνουν πιο συχνά οι τρίχες. Αν και δεν με αγχώνει ιδιαίτερα το αν θα βγω με μισό εκατοστό τρίχα έξω. Εμένα δεν με αγχώνει πια. Ευτυχώς έχουμε αφήσει κάποια κόμπλεξ πίσω μας. Ούτε στη μασχάλη με ενοχλεί ιδιαίτερα. Μόνο όταν, ξέρεις, έχει βγει παραπάνω και θα με τσιμπάει και δεν μπορώ. Ειδικά το καλοκαίρι δεν μπορείς κιόλας να νιώθεις την τρίχα. Εμείς οι γυναίκες ή και κάποιες μπορούν. Τουλάχιστον έτσι εγώ νιώθω. Ζιλέτ τζέλ του αρέσει. Το κάθε ένα είχε γύρω στα 2,5 ευρώ. Συγκρίνετε τώρα τιμές, παιδιά, με Ελλάδα. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα κάνει πάρα πολύ πιο ακριβά από ότι σε εμάς εδώ. Και εννοείται ότι δεν το καταλαβαίνω γιατί... Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι καμία σχέση με τους μισθούς εδώ. Να ξεκινάμε από το βασικό που είναι τώρα εδώ τα 12 ευρώ περίπου μεικτά. 11, 12 μεικτά. Του στυλ 10 μισό την ώρα περίπου. Καμία σχέση με της Ελλάδας. Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Πάντα έτσι ήταν. Η Ελλάδα έχει πάντα πολύ πιο ακριβά προϊόντα. Από ότι εμάς εδώ που στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον μπορείς να βρεις και τα πολύ πιο οικονομικά, που να μην είναι εταιρεία μεγάλη. Όπως σας έδειξα και για αυτή την εταιρεία που είναι του καταστήματος, έχει 65 λεπτά και μυρίζει υπέροχα. Για ποιο λόγο να τα πάρεις όλα, κατάλαβες τι λέω, αν έχεις τεράστια ανάγκη. Και συνεχίζω, κορίτσια, με αυτό το πακέτο, το οποίο είναι... 18 ξηραφάκια και είχανε 30 ευρώ, παιδιά, αλλά, εν τω μεταξύ μου λέει ο Μάκης, μην πας και πάρεις τη συσκευασία με τα πιο πολλά και πληρώσουμε κανένα 30. Του λέω, 30 ευρώ, γιατί να πληρώσω 30 ευρώ. Και βρίσκω τέλος πάντων αυτό το οποίο θα μας βγάλει και για 2 χρονάκια λογικά, περίπου, 18 ανταλλακτικά. Γιατί εγώ και ο Μάκης έχουμε από μία μηχανή, και βάζουμε μόνο τα ανταλλακτικά. Επειδή αυτά είναι πανάκριβα, όπως ξέρετε, αυτή η συσκευασία ήταν όντως value pack. Δηλαδή τα βγάζει τα λεφτά της και μια χαρά. Άξιζε τον κόπο. Θα τα ακούσω βέβαια τα σχόλιανά μου, αλλά πήρα το ρίσκο. Τι να κάνω, παιδιά, δεν γινόταν κάτι άλλο. Πήρα και τις κλασικές always που δεν τις αποχωρίζουμε ποτέ. Έχω δει και κάτι δοχεία περίοδου, τα οποία κυκλοφορούν, μου είχατε πει και κάποιες, γράψτε μου από κάτω ποιες το έχετε χρησιμοποιήσει. Εγώ επιφυλάσσομαι να βάλω προϊόντα τέτοιου τύπου στον οργανισμό μου. Ούτε αυτά μ' αρέσουν που τα χρησιμοποιώ, αλλά ό,τι και να χρησιμοποιήσει, παιδιά, με την περίοδο, δεν ξέρω αν θα είναι αναπαυτικά και αν είναι πρακτικά γενικότερα. Τι να σου πω, ούτε το ταμπόν μου αρέσει το καλοκαίρι και ευτυχώς φέτος θα μου κάτσει η περίοδος λίγο πριν φύγουμε για διακοπές για Ελλάδα και θα είμαι καλά τουλάχιστον τις ημέρες εκείνες που θα είναι για να κάνω τα μπάνια μου και να είμαι καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι με περίοδο στις διακοπές κάπου στο χαλάει, κάπου δεν έχεις καλή διάθεση, κάπου ο ήλιος, η ζέστη, δεν μπορείς να κάνεις και πολύ καλά μπάνιο. Είναι όλα αυτά μέσα. Να μην... τα παρουσιάζουμε και φανταστικά. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, αλλά φαντάζομαι τις πρώτες μέρες που είναι πάρα πολύ μεγάλη η ροή, είναι λίγο δύσκολο και να κάτσεις και με 40 βαθμούς κάτω από, από τον ήλιο και να τρέχεις και πίσω από παιδιά. Φιλενάδα, λίγο πήρα και αυτή τη συσκευασία που κάνει για 2 συσκευασίες κανονικές το προϊόν μέσα και είχε 3 ευρώ και έχει αυτό το τσουτσουνάκι μπροστά. Σας τα έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο παλιότερο που έκανα. Τα προτιμάω αυτά γιατί, παιδιά, το παίρνω μαζί στην Ελλάδα και τσουπ ρίχνω μέσα όταν τελειώνει και είναι πάρα πολύ πρακτικό και οικονομικό. Γιατί τα 2 θα τα έπαιρνα 4 ευρώ. Εγώ τώρα αυτό το πήρα 3 ευρώ.
κέρδισα και ένα ευρώ. Λοιπόν, είναι της εταιρείας Σαγκροτάν λέγεται εδώ και εσάς είναι η εταιρεία που χρησιμοποιεί και κάνει και τα αντισηπτικά και αυτά. Είναι παρόμοια. Πήρα και αυτά εδώ τα μικρούλια, τα οποία αυτό το μαγαζί το Ρόσμαν έχει και μινιατούρες. Δηλαδή θες να πας, είναι πιο πολύ για τις διακοπές σου. Έχει μικρές οδοντόκρεμες, έχει... θα σας δείξω κι άλλα τώρα. Τα οποία αυτό τα πήρα, ξέρω εγώ, 80 λεπτά το ένα. Και άμα σου τελειώσει το ξαναγεμίζεις με δικό σου, το βάζεις. Είναι για το πλυντήριο ρούχων και το πήρα γιατί στις διακοπές, όπα, θα πάμε σε ένα μεγάλο σπίτι, τέλος πάντων, ένα διαμέρισμα, το οποίο θα έχει και πλυντήριο ρούχων μέσα και πιάτο νομίζω έχει και φούρνο κτλ. Θα είμαστε σαν να είμαστε σε σπίτι. Και είπα, επειδή ο μικρός χαλάει αρκετά ρούχα, τα λερώνει τέλος πάντων, όχι χαλάει, είπα να έχω μαζί μου και τέτοια, να μην πάω να πάρω μια μεγάλη συσκευασία και την παίρνω μαζί από τη Λαμία. Να πάρω, να έχω τέτοιο, μπορεί να πάρω και καμιά κάψουλα να την έχω μαζί. Νομίζω έκαναν γύρω στα 70 λεπτά το ένα. Δεν είμαι τόσο σίγουρη, αλλά κάπου εκεί περίπου. Είναι βολικά. Το παίρνεις, θα το έχεις και μαζί σου, όπου και να πας. Είσαι κάπου, θες αμέσως έχει κάνει λεκέ, το κάνεις και με το χέρι. Απλώνεις το ρουχαλάκι, το ισορουχάκι, τελείωσε το θέμα. Στα ίδια, στο ίδιο ράφι που είχε τα μικρούλια, πήρα και αυτό. Αυτό εδώ τώρα είναι για όλα τα ταξίδια. Το βλέπεις εδώ, πας τουαλέτα και έχεις αυτό εδώ. Είναι μαντιλάκια για τα χέρια και για τις επιφάνειες. Δηλαδή θα πάω εγώ τουαλέτα, θα την καθαρίσω, αν θέλω να κάτσει τουλάχιστον ο μικρούλης που κάθεται, γιατί η Αριάδνη είναι πιο ψηλή και τη σηκώνω και ή κάθεται έτσι όρθια στα πόδια. Γιατί οι τουαλέτες, παιδιά, πρέπει να αποφεύγονται, δεν μπορούμε να βάζουμε τα... τουλάχιστον εμείς. Ρίχνω και με σπρέι παντού σε όλη τη λεκάνη και κάνω το σταυρό μου μετά, να μην πάθουμε τίποτα. Εγώ δεν ακουμπάω ποτέ. Και συγχαίνομαι κιόλας. Αρκετά. Τι άλλο είχα πάρει από αυτά τα μικρούλια. Πήρα αυτό. Εγώ που δεν χρησιμοποιώ λακ και προϊόντα στα μαλλιά μου καθόλου. Μόνο για το ίσιωμα βάζω μία κρέμα για να μην μου τα καίει. Καίγονται παρόλα αυτά. Δεν έχει καμία σημασία. Καίγονται από το σίδερο. Και λέω, κάτσε να πάρω μια μικρή λακ που δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά θα θέλω να πάω και σε ένα γάμο. Ή θα θέλω να πάω μια βόλτα και δεν μου στέκεται το μαλλί. Τι θα το κάνω, φίλοι? Θα του ρίξω λιγάκι, θα το στρώσω και θα πάω. Τι να κάνω? Πόσο να την πήρα αυτή? Ούτε ένα ευρώ. Πολύ λέω ένα ευρώ, παιδιά. Ένα ευρώ και μισό κάνει μεγάλη. Άρα, αυτή είναι η L'Oréal Elnett. Και πρέπει να είναι και καλή, παιδιά. Αν και λακ... δεν έχω, στη ζωή μου έχω χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω εγώ πότε, πόσο. Νομίζω στις βαφτίσεις και στο γάμο μου έβαλα την πιο πολύ λακ ever. Δεν έχω ξαναβάλει τόση λακ στη ζωή μου, σε όλη μου τη ζωή. Δεν μου αρέσουν τα προϊόντα πάνω στα μαλλιά μου, δεν νιώθω εγώ καλά, όχι ότι είναι κάτι κακό. Πάντα προσέχω τι λέω για να μην μου παρεξηγήσετε κιόλας, γιατί ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και τα θέλω του. Συνεχίζω με αποσμητικά, θα πάρουμε ένα ο καθένας μαζί, δεν μας χρειάζεται άλλο, ένα, φτάνει. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο 25 μέρες, μας φτάνει. Χρησιμοποιούμε συνήθως ένα κάθε 2 μήνες, έτσι μας βγαίνει περίπου, 2-2,5 μήνες. Εγώ κάθε μέρα βάζω, τουλάχιστον 2 φορές, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό που πήρα εγώ λέγεται Fresh Rose Duds. Και μυρίζει σαν τριαντάφυλλο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και του Μάκη λέγεται Fresh Ocean. Ένας ωκεανός ωραίος φρεσκάδας. Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Το κάθε ένα έκανε ένα 50 το πολύ. Όχι παραπάνω. Στον άντρα μου πήρα τη Velaflex. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το πάρα πολύ ισχυρό gel, βάζει και αυτός, βάζω και στον μικρούλι έτσι, τον περιποιούμε λιγάκι μία στο τόσο. Δεν του βάζω γιατί δεν του αρέσει, παιδιά, και δεν θέλω να τον πιέζω. Της Velaflex.
Και συνεχίζω με μινιατούρα που την άφησα απ' έξω και είναι ένα απορρυπαντικό χεριών, το οποίο, πιάτων, το οποίο είναι σε μικρή συσκευασία και έχω πάρα πολλά κάθε χρόνο παίρνω μαζί μου. Είπαμε, χρησιμοποιούμε τέτοια γιατί μας βολεύουν και στα ταξίδια μας. Μικρές συσκευασίες, δεν χρειαζόμαστε τεράστιες βαλίτσες να τις κουμπώνουμε και να τις κλείνουμε και να γίνεται χαμός και να ψαχνόμαστε μετά. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα κάθε χρόνο, ε. Δεν μπορώ να φτιάξω σωστά τις βαλίτσες. Αν και είμαι πολύ οργανωτικός τύπος, μου βγαίνει παραπάνω, ειδικά στα ρούχα. Τώρα τα προϊόντα εντάξει, τα ελέγχω λιγάκι. Το ένα, αυτό έκανε γύρω στα 60 λεπτά, κάπου εκεί. Και αυτό που είναι για τα μικρόβια. Είναι από τα καλύτερα. Αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έκανε. 1,5 ευρώ. Σπρέι θέλω οπωσδήποτε να έχω. Αυτό το σπρέι εδώ που έχει μία... Δεν το βλέπετε καλά εσείς. Έχει μία κοπέλα με μακριά μαλλιά επάνω. Είναι για να χτενίσουμε καλά τα μαλάκια των κοριτσιών. Ή των αγοριών, δεν έχει σημασία. Και μας έχει βολέψει, γιατί το ρίχνουμε και μαλακώνει η τρίχα και μπορούμε να τις τα κάνουμε έτσι, τα βουρτσίζουμε τα μαλάκια της, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά, είναι μέχρι τον κόλο τα μαλάκια της. Είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά επειδή τώρα κάνει μόνη της μπάνιο η Αριάδνη μας, εδώ και καιρό, δυσκολεύεται να τα πλύνει τα μαλλιά της, να τα ξεπλύνει, να τα λούσει κτλ. Και θέλουμε τώρα να κουρευτούμε όταν πάμε και στην Ελλάδα, γιατί εμπιστευόμαστε πιο πολύ εκεί. Μας έχουν μείνει και κάποια κουσούρια, μην νομίζετε. Έχοντας και προσφορά στην Neutrogena, αυτό το χρησιμοποιώ για να πλύνω το πρόσωπό μου καθημερινά και από το make-up. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα μόνο που κάνω αυτό το πράγμα με νεράκι και φεύγει πάρα πολύ εύκολα, ξεπλένω και είμαι καθαρή. Δεν κάνει πάνω από 2 ευρώ νομίζω, δεν κάνει πάνω από 2 ευρώ και είχε και έκπτωση 20%. Συνεχίζω με αυτό εδώ της Nivea, το οποίο είναι με κόκκους μέσα και κάνεις peeling στο πρόσωπό σου. Το χρησιμοποιώ με το βουρτσάκι, το ηλεκτρικό που κάνω εδώ, με μπαταρία είναι, δεν είναι... με μπρίζα, το κάνω με τη βούρτσα και βάζω και αυτό μέσα στο μπάνιο και κάνω αυτή την απολέπιση και την ενυδάτωση στο πρόσωπό μου. Αυτό είναι για ξηρές επιδερμίδες. Εγώ επειδή τώρα είναι ο ήλιος, είναι όλο αυτό, προτίμησα να πάρω για ευαίσθητη επιδερμίδα, γιατί συνήθως έπαιρνα για κανονική. Τώρα είπα να πάρω αυτή που είναι και καλοκαίρι και να κάνω έτσι απαλά όμως και όχι πολύ έντονα, γιατί είπαμε, ξεφλουδίζουμε εύκολα τώρα, ξεραίνεται εύκολα το δέρμα μας, ενυδατώνουμε πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μας όσο μπορούμε. Συνεχίζω με τη σούπερ μάσκαρα, η οποία έχει γίνει, δεν ξέρω και τι έχει γίνει με αυτή τη μάσκαρα, από όταν έχω βγει στο YouTube με ρωτάτε όλες τι μάσκαρα χρησιμοποιώ, είναι αυτή και δεν την αλλάξω ποτέ παιδιά, όσες και να χρησιμοποιήσω, είναι η L'Oreal Superstar False Lash. Και έχει δύο βουρτσάκια. Το ένα είναι μαύρο κανονικά, το μάσκαρα, και το άλλο είναι primer. Πρώτα το primer, μετά το μάσκαρα. Το μάσκαρα, τι μάσκαρα, ό,τι θέλετε πείτε το. Κανονικά είναι το. Top και για όγκο και για μάκρος. Εγώ έχω μεγάλες βλεφαρίδες, αλλά χρησιμοποιώ και αυτήν εδώ, η οποία το απογειώνει το αποτέλεσμα. Φέρει γιατί συμφέρει. Να δεν σας είπα, αυτή κάνει γύρω στα 11 ευρώ εδώ, αλλά εγώ την πήρα με την έκπτωση. Και συνεχίζω με φέρι που σας είπα, το οποίο δεν ξέρω αν είχε έκπτωση, το πήρα απλά γιατί το χρειαζόμαστε, δεν ξέρω αν θα το πάρουμε μαζί στην Ελλάδα. Θα δούμε όταν θα αρχίσω να μαζεύω παιδιά, ελπίζω να μην μαζευτούν πολλά, ελπίζω. Και πάμε να συνεχίσουμε, Colgate, οπωσδήποτε θα πάρουμε και μία για τα παιδιά. Οδοντόκρεμα, μας φτάνει μία για τόσες μέρες. Εγώ πήρα αυτή τη φορά την Max Fresh Cooling Crystals και την πήρα γύρω στο 1,5 ευρώ. Φαντάζομαι στην Ελλάδα καμία σχέση, έτσι δεν είναι? Αυτή εδώ η οδοντόβουρτσα, δεν τη βλέπετε καλά μάλλον, είναι με έναν καρχαρία. Έχει εδώ ένα καπάκι
Και το υπόλοιπο είναι το σώμα του Καρχαρία. Το πήραμε στον μικρούλι γιατί κάνει τα δόντια του και στο παιδικό. Οπότε χρειαζόταν, γιατί είχε αρχίσει και άνοιγε η άλλη. Θα μου πεις για ένα μήνα, δεν πειράζει. Εφόσον χάλασε πρέπει να την πάρουμε. Και τι χάρηκε πολύ, είναι μαλακή και έκανε γύρω στα 2 ευρώ αυτή. Και πήρα και κάποιες μάσκες εδώ, που είναι έτσι ιδιαίτερες. Να δείτε, κορίτσια, δεν ξέρω αν έχετε αυτές τις μάρκες στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από Γερμανία που ξέρω ότι τις έχουμε. Και θα σας πω αμέσως τι είναι η κάθε μία. Αυτή εδώ την πήρα γιατί είναι Pride και είναι limited edition. Κοιτάξτε το κορίτσι εδώ. Self love και είναι μάσκα πανάκι που μπαίνει σε όλο το πρόσωπο. Είναι για κουρασμένη επιδερμίδα, έτσι λέει, müde Haut, και έχει βιταμίνη β3, διάφορα πραγματάκια. Δεν ξέρω γιατί την έχουν επειδή είναι self love και είναι από το Pride, γι' αυτό. Είναι αυτό το trend, το hashtag που βάζουμε συνέχεια, το self love, και αντιπροσωπεύει το Pride. Συνεχίζω με αυτήν εδώ, που σας είχα δείξει παρόμοια σε άλλο βίντεο, που ήταν με σοκολάτα παγωτό. Αυτό εδώ είναι με παγωτό φράουλα και ανυπομονώ να μυρίσω, γιατί το άλλο μύριζε φανταστικά, ήθελα να το φάω. Είναι για όλο το πρόσωπο, είναι για ενυδάτωση και είναι της εταιρείας Selfie Project. Πάμε, η άλλη εταιρεία ήταν The Beauty Mask Company. Πάμε παρακάτω. Πάλι η ίδια εταιρεία, The Beauty Mask Company, αν δεν το βλέπετε καλά, είναι μαύρη peel-off μάσκα, η οποία είναι για τους πόρους και είναι bio glitter, λέει, μέσα. Έχει glitter, το οποίο είναι βιολογικό, δεν σου κάνει τίποτα στο πρόσωπο, εννοείται. Και έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί είναι με glitter, παιδιά, και εγώ, ξέρετε, είμαι κορίτσι του glitter. Πήρα και μία από τη Selfie Project με πεταλούδα πρόσωπο, θα σας το κάνω story να το δείτε, είτε κάποια στιγμή στην Ελλάδα που θα είμαστε θα το κάνουμε, κάτι θα το κάνουμε να γίνει χαμούλης, και εκεί κάτι βιντεάκια θα κάνω, δεν γίνεται. Εδώ, την άλλη φορά είχα βάλει με ένα αρκουδάκι, και The Beauty Mask Company με bubbles που το βάζεις και γεμίζεις μπαλάκια μέχρι να τη βγάλεις, υπέροχο, φανταστικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, some a super glow, λέει, για όλα τα είδη επιδερμίδας. Εδώ είμαστε στο bubble, αλλά με μήλο, παιδιά, από ό,τι κατάλαβα. Εδώ τρώει το μήλο η κυρία και της αρέσει πάρα πολύ. Νάτι. Συνεχίζω πάλι με glitter, η οποία είχε και έκπτωση. Αυτές η κάθε μία τώρα, παιδιά, είχαν γύρω στα 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1,20, δεν είχαν πάνω από τόσο. Και αυτή είναι με glitter και είναι peel off και λέει shine like a dancing queen. Και εγώ θα πω shine like a drama queen, θα πω. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω κι αυτή. Δεν ξέρω αν θα τις πάρω όλες στην Ελλάδα. Κάποιες θα πάρω, κάποιες θα τις χρησιμοποιήσω εδώ. Και άλλη μία oxygen bubble mask, λέει, με οξυγόνο. Να δώσουμε λίγο οξυγόνο και λέει ότι είναι active cola και έχει μέσα κάρβουνο. Τέλειο αυτό, έτσι. Λοιπόν, κορίτσια μου, γιατί φαντάζομαι πιο πολύ τα κορίτσια παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να σας πω ότι όλα αυτά κοστίσανε 137 ευρώ. Ελπίζω ο άντρας μου να ζήσει μετά το λογαριασμό αυτόν. Ελπίζω σε επόμενες μέρες να αρχίσουν να πέφτουν λίγο οι τιμούλες, και ειδικά στις βενζίνες, στα πετρέλαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για πολύ κόσμο. Και να σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο εβδομάδας πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χαρούμενο, με υγεία, αγάπη, χαμόγελα και αισιοδοξία. Τίποτα άλλο. Αυτά. Μουα, τα φιλιά μου.